Συνέλληνές μου, πολεμιστές μου, αδέρφια μου, Ελλάνια φίλοι μου. Έλληνα πολίτη, απανταχού της γείας. Ο καιρός έχει ανοίξει. Πέρσι είχαμε τις τεράστιες προδοσίες και όλο το διάστημα της άνοιξης και του καλοκαιριού το περάσαμε σε στήρες. Οι μερίδες πώς θα διαλύσουν την ελληνοσυνέλευση προδότες και πώς το παρακράτος θα διαλύσει τα μυαλά των συνελλήνων και τη δομή του πολιτικού εθνικού φορέα ελληνοσυνέλευσης. Δεν τα καταφέραν. Φέτος όμως έχετε όλο το καλοκαίρι μπροστά σας να ενημερώσετε τους πάντες. Οι δράσεις να γίνουν παντού. Τώρα τα γραφεία μας έχουν στερεωθεί καλά. Έχουν πάρει το μήνυμα, αλλά και το εκπαιδευτικό τους μάθημα, τόσο της προδοσίας, όσο και της πολιτικής διαδρομής. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, έχετε πολύ πιο πολλά όπλα, ο κόσμος οριμάζει όλο και πιο πολύ, τα ποσοστά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα, μένει τώρα όλοι οι πολεμιστές μας, όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλες οι Ελλάνιες ψυχές να εμπνεύσουν τις υπόλοιπες. Μην αφήσετε κανένα πίσω, με την έννοια ότι μην τον πιέσετε, αλλά τα μέγιστα. Τώρα πρέπει να κάνετε όλοι δράσεις παντού. Και οργανωμένα, αλλά και μόνοι σας. Δράση είναι και μόνος. Βγαίνεις να ενημερώσεις φίλους. Κάνετε ραντεβού σε σπίτια, σε καταστήματα. Μπορείτε να ενημερώσετε τους πάντες. Μαζευτείτε 30-40 άτομα και κάντε μια ομιλία όλων των στοιχείων, των αληθινών αποδείξεων και της πραγματικής Ελλάνιας πολιτικής της Ελλήνων πολιτείας, των αξιών, των αρχών. Είναι δεδομένο ότι όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται όλο αυτό το χάος που συμβαίνει γύρω του. Ψάχνει να βρει το πραγματικά το ορθό μέσα από τεράστια αντινόηση. Τώρα έχετε το πάνω χέρι. Όλη αυτή η αντινόηση σας βοηθάει για να ανοίξετε μια συζήτηση. Όλη η Ελλάδα κουβεντιάζει για εσάς, κουβεντιάζει για την ελληνοσυνέλευση. Άλλος τη βρίζει, άλλος τη δοξάζει. Όπως και να έχει όμως, είναι το αντικείμενο συζήτησης πάρα πολλών πραγμάτων. Κομματικών, δογματικών, ιερών κειμένων, πολιτικής, αλήθειας, ψεύδους. Όλο αυτό που συμβαίνει είστε μέσα σε κάθε συζήτηση. Άρα θα πρέπει τώρα να πάρετε το πάνω χέρι και να νικήσετε. Δηλαδή, να νικήσετε το άδικο, να σκοτώσετε και να εξαφανίσετε κάθε ψέμα και να αποκαλύψετε την αλήθεια ώστε να τη δούνε όλοι. Έχετε χιλιάδες στοιχεία στα χέρια σας. Οι δράσεις πρέπει να γίνονται παντού. Ο κόσμος όταν θα βγει στις παραλίες θα πρέπει να τον δώσετε φυλάδια, να του ενημερώσετε. Οι ντουντούκες σας παντού στις παραλίες σας, σε όλο τον κόσμο. Έχω πει ότι υπάρχουν παντού εστίες ανθρώπων. Μην αφήσετε τίποτα να πέσει κάτω. Πρέπει να καταλάβουν όλοι. Όπου πάμε μας δέχονται. Βλέπουν, ξέρουν τι λέμε. Θέλουν να ενωθούν μαζί μας. Άλλοι φοβόνται. Άλλοι δεν τολμάνε. Άλλοι δεν φαντάζονται τον εαυτό τους ότι αυτοί θα πούνε ένα πολιτικό λόγο. Μα πολιτική είναι του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή η πολιτική είναι του πολίτη. Αυτό να τους το μάθετε. Να πάρετε πάρα πολλά παιδιά. Μιλήστε τους. Θα σας ακούσουν. Τα παιδιά είναι πολύ πιο αγαθά. Δεν έχουν μπει ακόμα σε αυτό το τρυπάκι του μίσους, της μυσαλλοδοξίας. Τουλάχιστον όχι όλα. Αυτές οι ψυχές είναι πιο καθαρές. Θα σας ακούσουν. Θα καταλάβουν. Γιατί ουσιαστικά το μέλλον είναι τα παιδιά και τα έχουν διαλύσει. Ακόμα και αν σας μιλήσουν άσχημα δεν πειράζει. Γιατί αυτά τα έχουν χτυπήσει. Και τα έχουν χτυπήσει και από τις οικογένειές τους. Κάθε οικογένεια σκοτώνει τον γόνο της. Τον βάνει και τον δολοφονεί με το που γεννηθεί. Οπότε να δώσετε ανοχές σε αυτά τα παιδιά. Ωστόσο, έχετε τεράστια λεωφόρο μπροστά σας να τη γεμίσετε. Και εσείς οι πολεμιστές, αυτή είναι η αποστολή σας. Και κάθε άνθρωπος έχει αποστολή. Να πει την αλήθεια σε όλους, να καταλάβουν και να κατανοήσουν όλοι και όλοι να, με επίγνωση, να έρθουν στην ένωσή τους.
στο στόχο και στο σκοπό. Μια τεράστια λεωφόρο εκεί έξω, όλες οι πόλεις, σε όλα τα χωριά. Να καλείτε τους ανθρώπους και να τους δίνετε ρόλο. Πρέπει ο πολίτης να πάρει το ρόλο του. Να εκτελέσει το ρόλο του. Είναι καθήκον του. Εσείς θα το κάνετε. Πέρσι δεν ήσασταν τόσοι. Κάθε χρόνο είστε πιο πολλοί. Και κάποια στιγμή, όπως έχω πει, θα γίνουμε όλοι. Αυτό να το κάνετε γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα ενωθούμε όλοι, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η απελευθέρωσή μας. Η απελευθέρωση είναι όλων. Η Ελλάδα είναι όλων μας. Μην αφήσετε καμία ευκαιρία. Οι περιφέρειες έχουν στηθεί καλά. Όλοι θα πρέπει να μάθετε να διοικείτε. Κάθε ένας που φεύγει από την περιφέρεια ξεκινάει το δικό του μετερίζι που έχει εκπαιδευτεί όσο μπόρεσε να εκπαιδευτεί και να απορροφήσει τη δυναμική αλλά και την τεχνική να βγαίνει προς τα έξω, να το εκτελέσει στο δικό του γραφείο ή σε όμορη περιφέρεια ή σε άλλο γραφείο. Πρέπει να ανοιχτούν πάρα πολλά γραφεία. Η Ελλάδα είναι άδεια από γραφεία ακόμα. Μην κοιτάτε τα άλλα κόμματα, αυτοί δεν έχουν τίποτα. Αυτοί δεν υπάρχουν καν. Κανένα κόμμα στην Ελλάδα δεν έχει τον αριθμό των γραφείων μας. Το πιο μεγάλο κόμμα στην Ελλάδα έχει 50 γραφεία. Και εκείνα υπολειτουργούν. Είναι σε όροφο καπιανού δικηγόρου, καπιανού συμβουλογράφου, καπιανού μασόνου που κάνει δύο δουλειές μαζί. Πολιτικά γραφεία, καθαρό αίμα. Αλλά και οργανισμών όπως εμείς δεν υπάρχει κανένα. Σε αυτή την επικράτεια, με αυτόν τον πληθυσμό, γύρω στα 400 γραφεία. Πρέπει να μεγαλώσουμε. Πρέπει να πιάσουμε όλες τις ανάγκες. Όπου δεν υπάρχει, σε οποιοδήποτε χωριό, νησί. Όλοι είναι Έλληνες. Όλοι για την Ελλάδα. Όλοι για την απελευθέρωσή μας. Δώστε το μήνυμα, παλικάρια μου. Η ώρα ήρθε. Η ώρα του ξεσηκωμού ήρθε και είναι εδώ. Η ώρα της ένωσης των Ελλήνων είναι εδώ. Ο πόλεμος γιγαντώνεται. Νιώστε τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι δικός μας τώρα πια. Στη μάχη πρέπει να νικήσουμε εμείς. Αυτοί ξεκίνησαν τον πόλεμο, αλλά τελικά τον κάναν σε εμάς. Και εμείς συμμετέχουμε. Και στις μάχες θα βγούμε εμείς νικητές. Στις μάχες της ενημέρωσης, στις μάχες της αλήθειας. Για την πραγματική δημοκρατία και την πραγματική ελληνοπολιτεία. Για τις αξίες του ανθρώπου, τις αξίες, τις αρχές και τους νόμους της ίδιας της δημιουργίας μας. Δώστε το μήνυμα παντού. Είμαι περήφανος για όλους σας. Όλοι σας έχετε τον άπειρο σεβασμό μου και την άπειρη τιμή. Μην αφήσετε τίποτα να πέσει κάτω. Ενώστε τον κόσμο. Πάρτε τον κοντά σας. Πάρτε τον στις δράσεις. Βγάλτε τον να μιλήσει. Να ξεδώσει. Να πει τις αλήθειες τις δικές του. Μαζί με τις δικές μας. Μα συνάβουν όλες οι αλήθειες. Το ίδιο θέλουμε όλοι. Είναι η ώρα να ενωθούν. Αυτό το καλοκαίρι. Αυτούς τους 4 μήνες. Πρέπει να δώσετε τα μέγιστα. Πρέπει να μάθουν όλοι. Πρέπει να καταλάβουν όλοι. Μαθαίνει, αλλά πρέπει να κατανοήσει. Και πρέπει να ενωθείτε. Ο Σεπτέμβρης πρέπει να μας βρει ενωμένους συνέλληνες. Και πρέπει να δώσετε τα μέγιστα. Μην κουραστείτε ποτέ. Δεν μπορείς να ξεκουραστείς εν μέσω του πολέμου. Πρέπει να πολεμήσεις με λίγα και με δόντια. Σας υποσχέθηκα θα ματώσουν τα πόδια σας. Αλλά θα πάρετε Ελλάδα. Και πρέπει να το κάνουν όλοι. Είναι τεράστιο το έργο που έχετε στα χέρια σας. Είναι τεράστια η ευθύνη. Είναι τεράστια η ευθύνη να είσαι πρόεδρος σε ένα γραφείο και να διοικείς ανθρώπους. Είναι τεράστια η ευθύνη να είσαι στην περιφέρεια. Είναι τεράστια η ευθύνη που έχεις άνθρωπε να έρθεις να διοικήσεις τον ίδιο στον εαυτό, την ίδια σου την πατρίδα και να χαράξεις το δικό σου μέλλον και το μέλλον των παιδιών σου. Τώρα είναι η ώρα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσει και να το χάσετε κανένα σας. Η ώρα του ανθρώπου, η ώρα των Ελλήνων είναι τώρα. Και τώρα θα εκτελέσουμε όλοι μαζί. Έχουν οριμάσει όλα και όλοι. Θα οριμάσουν ακόμα περισσότερο. Περιμένω πάρα πολλά. Από εσάς εξαρτάται, στις επιλογές σας. Και από τη χρηστή, άμα το θέλετε, διοίκηση που πρέπει να κάνετε μεταξύ σας. Και στις σχέσεις σας, αλλά και στα γραφεία σας. Όλοι στις επάλξεις. Όλοι στον ίδιο στόχο και σκοπό. Ορκομοσίες να κάνετε παντού. Να νιώσουν όλοι τον κραδαγμό της ελληνικότητας. Για ποιο λόγο ζούνε. Ο όρκος τα λέει όλα μέσα. Για τις ίδιες τις ελλάνιες αξίες. Τις ίδιες μας τις δημιουργίες. Για τον ίδιο τον άνθρωπο. Τον ίδιο τον Έλληνα. Με οποιοδήποτε κόστος. Σε οποιοδήποτε κόστος και συνθήκες. Ακριβώς όπως το λέει ο όρκος. Δώστε τον όρκο να το διαβάσουν. Κάντε ορκομοσίες. Παντού. Να ενωθούμε στον ίδιο στόχο και σκοπό. Που είναι η ίδια μας η φύση, η ίδια μας η ζωή. Όλα είναι στα χέρια σας.
πολεμιστές μου, όλα είναι στα χέρια σου, Έλληνα άνθρωπε. Η ώρα είναι τώρα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Εσένα περιμένουν όλα. Όλα και όλοι περιμένουν εσένα. Να σπάσεις τη μευράνη και να μπει στην ίδια σου τη δημιουργία. Να πάρεις τις δυνάμεις σου, να δεις πόσο δυνατός και τεράστιος είσαι. Και πώς μπορείς να το κάνεις. Την τεράστια ανατροπή, τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Και να επιφέρεις πάλι την Ελλήνων πολιτεία. Την πραγματική δημοκρατία. Που τόσο κόβονται όλοι αυτοί. Τώρα θα καταλάβουν όλοι τι σημαίνει δημοκρατία. Και τώρα θα νιώσουν όλοι τι σημαίνουν αξίες και αρχές της πραγματικής μας δημιουργίας. Και όχι τις αντιαξίες που μέχρι τώρα υπηρετούμε. Πληρώνουμε. Χρηματοδοτούμε και αυτές μας σκοτώνουν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλοι μέχρι το τέλος. Όλοι στις επάρξεις. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι σχεδόν το τελικό στάδιο της ένωσής μας. Θα πρέπει να ενωθούν όλοι. Θα πρέπει να ανοιχτούν πάρα πολλά γραφεία. Και θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις ευθύνες της ίδιας τους της ζωής και δημιουργίας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.